η πολύ αναμενόμενη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας βγήκε, συζητιέται. Πολιτικοί, διάφοροι τεχνοκράτες και ροσκόποι με αντικρουόμενες απόψεις μας λένε διάφορα. Δεν την έχουμε δει ακόμη αυτή την απόφαση, συνάδελφοι. Καθαρογραμμένη δεν την έχουμε δει. Εμείς αυτό που νιώθουμε είναι ότι ο νόμος Καθρούγκαλου υπάρχει, λειτουργεί και στη βάση αυτού του νόμου μεθόδεψαν την απάλληψη, το κλέψιμο της προσωπικής διαφοράς. Είναι επιορισμένη λοιπόν η κινητοποίησή μας και άλλες που έγιναν σε όλη την Ελλάδα και χθες από την Κομωτινή με βροχή, με αέρα, με κρύο που αναποδογύριζαν οι ομπρέλες από τον αέρα και κινδυνεύαν οι συνάδελφοι να τραυματιστούν. Εκεί με αγωνιστικό υψηλό φρόνημα οι συνάδελφοι δώσαν το παρόν. Κατέκτησαν την πλατεία της Κομωτινής. Έτσι λοιπόν μαζί με αυτούς και εμείς, γιατί τα νέα δεν είναι καλά. Ο κρατικός προϋπολογισμός, το κονδύλι για τις συντάξεις, είναι μειωμένο κατά 140 εκατομμύρια ευρώ. Από κοντά οι αξιωματούχοι της Κομισιόν, ο Ντομπρόφσκης, ο Σκοτισσή, δηλώνουν ότι οι μεταρρυθμίσεις από τις προηγούμενες κυβερνήσεις όλες έχουν προχωρήσει στο 60% περίπου. Μένει το 40%. Και η σημερινή κυβέρνηση, λένε, είναι πρόθυμη να συνεργαστεί στενά με τους Ευρωπαίους, τους δανειστές μας, με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, για να υιοθετηθεί και το υπόλοιπο 40% των μεταρρυθμίσεων. Αυτό σημαίνει ότι εμείς θα δεχτούμε κι άλλες επιθέσεις.